Χειρό το μήνυμα του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής για τα νέα μέτρα που επιβλήθηκαν στον κλάδο της εστίασης από το Σάββατο. Στο πλευρό τους, οι κομωτές που δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τα καταστήματα με αυτά τα δεδομένα. Οι έλεγχοι συνεχείς, οι παραβάτες λιγοστοί σε σχέση με το πλήθος των καταστημάτων μας. Παρ' όλα αυτά, η εστίαση περιορισμούς, η εστίαση κλειστή. Δεν πάει άλλο. Δεν δεχόμαστε να αποτελούμε το δοκιμαστικό σωλήνα της επιβολής και εφαρμογής των μέτρων και ζητούμε ίση μεταχείριση με όλους. Είμαστε πολλοί, είμαστε δυνατοί, πρέπει να αντιδράσουμε για να φτάσει το μήνυμα παντού. Σας ευχαριστώ και σας τιμά ιδιαίτερα η συμμετοχή σας. Σήμερα κατεβαίνουμε σε έναν αγώνα γιατί το κράτος θέλει να μας βάλει να κάνουμε εμείς τον ελεκτικό μηχανισμό. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στο χώρο της δουλειάς μας. Γιατί ο κόσμος δεν συνεργάζεται. Ήδη πρώτη μέρα το Σαββάτο δεν συνεργάστηκαν πάρα πολλοί πελάτες. Και κατά δεύτερο, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που το θεωρώ πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να πάρει το μέτρο πίσω αυτό με τα rapid test και ας βάλει τον κόσμο υπεύθυνο και όχι εμάς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Συνάδελφοι και συμπολίτες, ο κλάδος μας χτυπιέται αλίπητα όσο κανένας άλλος. Με κρατική εντολή κλείσαμε τα καταστήματά μας. Προστατεύσαμε τη δημόσια υγεία με έξτρα μέτρα ασφαλείας. Με μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, θέσεις εργασίας λιγότερες, λιγότερους πελάτες, παραπάνω πολυμάνσες, εργαλεία μιας χρήσεως. Καταστράφηκαν όλα τα επαγγελματικά μας εργαλεία από τη μεγάλη αντισηψία και τα χημικά. Σοβαρό πρόβλημα με το βιβλίο ιχνηλάτησης, με την πιστοποίηση των εμβολιασμών και των ανεμβολίαστων. Δουλεύουμε με αυτοθυσία 14 ώρες το 24ωρο. Ο ιός δεν μεταδίδεται από τα καταστήματά μας. Τα προβλήματα δεν λύθηκαν, μεγάλωσαν. Οι ζημιές μας δεν αποζημιώθηκαν. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε όλοι μαζί όλους τους κλάδους που έχουν σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία, στο πελατολόγιο. Ενισχύεται με όλο αυτό η παραοικονομία. Η κυβέρνηση μας έβαλε σε μια κατάσταση να βγάλουμε την τέχνη στο δρόμο. Η συντεχνία Αρτοπιών Πάτρας από την πρώτη στιγμή που είδε την αντίδραση και των κομωτών αλλά και της εστίασης έδωσε στήριξη αλληλεγγύης. Δώσαμε το παρόν εδώ πέρα αρκετά μέλη, καθώς επίσης καλέσαμε και όλους τους συναδέλφους να μην διαθέτουν καφέ στα μαγαζιά τους. Η προσπάθεια αυτή που γίνεται για να βάλει η κυβέρνηση ακόμα μία φορά ατομική ευθύνη στα μαγαζιά και να κάνει μπαμπούλες τους μαγαζάτορες, ενώ αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα αυτό το διάστημα, φαίνεται ότι δεν πιάνει τόπο και εδώ πέρα η εστίαση έδειξε ότι μπορεί να σηκώσει και οι κομωτές, ότι μπορούν να σηκώσουν ανάστημα και να διεκδικήσουν αυτά που τους παίρνουν κάθε μέρα. Προχωράμε, εμείς είμαστε ενωμένοι. Υπάρχει πρόβλημα, θα το δείτε από σήμερα που μπαίνει στα φαρμακεία, μπαίνει στα εμπορικά. Βλέπω, επίσης έχω να πω ότι είναι λίγο ανεπιϊκός, απαράδεκτη η αρτοποιή, όχι όλοι. Γιατί κάποιοι ξέχασαν από που ξεκίνησαν και δεν σεβάστηκαν μία μέρα να μην πουλήσουν καφέ. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε, η ιστορία γράφει. Μία μέρα αρκεί, μία μέρα αρκεί. Όχι, μία μέρα δεν αρκεί, αλλά αρκεί γιατί γίνεται τώρα έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου με Γεωργιάδη, Σταϊκούρα, Γαβαδά, Μητσοτάκη, που κάτι σημαίνει. Ευχόμαστε να πάρουμε κάτι που δεν θα είναι μόνο για αυτούς, αλλά για όλους μας. Οι ιδιοκτήτες των κομωτηρίων δηλώνουν από την πλευρά τους ότι δεν γίνεται να προβούν σε ελέγχους στα καταστήματά τους. Διώξαμε πελάτες γιατί κάποιοι δεν είχαν το rapid test, κάποιοι είχαν ξεχάσει, μας είπαν για τον εμβολιασμό το έγγραφό τους και κάποιοι κύριοι μεγάλης ηλικία δεν είχαν μαζί τους, λέει, κινητό τέτοιο που να μπορούμε να το σκανάρουμε εμείς. Με αποτέλεσμα τους διώξαμε και μάλιστα ένας κύριος συγκεκριμένα μου το είπε κατάμουτρα ότι δυστυχώς, φίλε μου, λέει, θα με κουρέψει μια κοπελίτσα που κουρεύει τη γυναίκα μου στο σπίτι. Στο πλευρό των επαγγελματιών και ο Δήμαρχος Πατρέων. Είμαστε μαζί τους γιατί αγωνίζονται για την επιβίωση. Και ταυτόχρονα, επειδή βρισκόμαστε μέσα σε ένα θέμα τεράστιο το οποίο αφορά την πανδημία και τη διασπορά του κορονοϊού και βλέπουμε ότι δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει όλο της το σχεδιασμό στην ατομική ευθύνη, όλος ο σχεδιασμός της να μην έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας δημόσιο ισχυρό, όλη της η προσπάθεια είναι να ισχυροποιηθούν οι όμιλοι
και οι μικροί να σβήσουν, και επειδή έχει το μεγάλο πλαίσιο η κυβέρνηση, προσπαθεί τον κάθε επαγγελματικό χώρο να τον στείλει στα μικρά, που ιδιαίτερα για να μην βλέπει τον κεντρική της κατεύθυνση.